Και έχει να κάνει με μια 16χρονη κοπέλα, η οποία φέρεται να έχει δεχτεί μια επίθεση. Θέλω να δούμε τους συναδέλφους που είναι στο ρεπορτάζ για να μας εξηγήσουν τι έχει γίνει. Έχουμε πρώτα απ' όλα τη Μαρίλη Λάπα να μας πει την ιστορία και μετά θα πάμε στη Θεσσαλονίκη που έχουν συμβεί όλα αυτά να βρούμε τον Άγγελο Λαμπίδη. Μαρίλη, πες μας. Νίκο, φαίνεται πως έχουμε νέα απόπειρα αρπαγής ανηλίκου. Αυτή τη φορά με θύμα μια 16χρονη μαθήτρια από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι στιγμιότυπο από κάμερα ασφαλείας που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικές αρχές και αποτυπώνει τον φερόμενο ως δράστη να τρώει. Τι έχει γίνει τώρα, για να καταλάβουμε. Ναι, το σοκαριστικό της υποθέσεως είναι ότι όλα έγιναν στις 8 το πρωί. 8 και 20 η 16χρονη μαθήτρια σήμερα πήγαινε. Λοιπόν. Ακριβώς. Πήγαινε στο σχολείο. Έχασε το λεωφορείο της, αποφάσισε να το πάει με τα πόδια. Τότε ένας άγνωστος άνδρας, αυτός που βλέπουμε ο φερόμενος ως δράστης, την προσέγγισε και με το ζόρι επιχείρησε να την βάλει μέσα στο αμάξι. Περιοχή όλα αυτά, Μαρίλη? Είναι στη Νεάπολη. Στη Νεάπολη μικρή... της Θεσσαλονίκης. Ναι, πηγαίνει στο επαγγελματικό σχολείο της Νεάπολης. Άρα το κορίτσι πάει με τα πόδια στο σχολείο και πρωί-πρωί ο άντρας που βλέπουμε την προσεγγίζει και προσπαθεί να τη βάλει με τη βία στο αυτοκίνητό του. Χρησιμοποιεί δύο λεωφορεία, έχασε το ένα και επιχείρησε να πάει με τα πόδια. Κάπως χάθηκε στη διαδρομή, την έβλεπε λίγο χαμένη ο συγκεκριμένος κύριος και επιχείρησε να την προσεγγίσει και να της πει ότι θα σε πάω εγώ στο σχολείο. Η μητέρα της 16χρονης μαθήτριας μίλησε στο Live News και μας εξηγεί ακριβώς πώς έγιναν. Θα την ακούσουμε λοιπόν τώρα για να δούμε πράγματα. Μετά πώς έχει προκύψει αυτή η φωτογραφία και πώς αυτή τη στιγμή γίνεται μεγάλη έρευνα από την αστυνομία για να εντοπιστεί ο άνθρωπος. Να ακούσουμε πρώτα τη μητέρα της κοπέλας. Το παιδί πήγε για το σχολείο του κανονικότατα. Έχασε το λεωφορείο, γιατί παίρνει δύο λεωφορεία. Έχασε το ένα το λεωφορείο και πήγε, ξεκίνησε να πάει με τα πόδια. Με αυτός ήταν σε ένα μαγαζί και έτρωγε. Το παιδί πέρασε μία φορά, πέρασε δεύτερη και γυρνάει και τη λέει να σε βοηθήσω. Και η μικρή του λέει, ψάχνω λέει το σχολείο μου, μπερδεύτηκα. Έλα λέει να σε πάω εγώ. Και το παιδί απάντησε, όχι ευχαριστώ, δεν θέλω να με πάτε. Η μικρή μπήκε μέσα σε ένα στενό και προχώρησε και αισθάνθηκε ότι έρχεται από πίσω της ένα αυτοκίνητο. Ήταν αυτός ο τύπος ο οποίος κατέβασε το παράθυρο και η γυναίκα άρχισε να τη φωνάζει, μπες μέσα στο αμάξι σου, είπα μπες μέσα στο αμάξι και να τη φωνάζει και να προσπαθεί να την τρομοκρατήσει. Ευτυχώς ο Θεός έδωσε και την έκοψε και έκανε αυτό που την έλεγα τόσο καιρό, να τρέξει ανάποδα, γιατί αν έτρεχε ευθεία θα την έπαιρνα από πίσω. Βγήκε στο κεντρικό της Νεάπολης και δεν μπόρεσε να την ακολουθήσει. Και κατευθείαν το παιδί φώναξε με ακολουθεί ένας, μπήκε μέσα στο μαγαζί αυτό και τους είπε τι έχει γίνει και πήραν τηλέφωνο τον άντρα μου και την αστυνομία κατευθείαν. Εγώ την εντύπωση και καλησπέριζω τον Άγγελο Λαμπίδη που είναι στην αστυνομία για να μας δώσει το ρεπορτάζ γιατί είναι ο πατέρας του κοριτσιού, ότι πολλά τέτοια περιστατικά είχαμε. Ίσως δεν έφταναν μέχρι την αστυνομία. Τώρα με την ευαισθητοποίηση που υπάρχει και σωστά, αυτά τα περιστατικά φτάνουν στην αστυνομία, άρα άνθρωποι επικίνδυνοι θα αντιμετωπίσουν τον νόμο. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Το λέω γιατί βλέπατε το πριν τι γινόταν με τη 13χρονη, βλέπουμε τώρα τι γίνεται με το κορίτσι από τη Θεσσαλονίκη. Άγγελε, πες μας τι γίνεται εκεί και πώς προέκυψε αυτό το πλάνο με βάση το οποίο οι αστυνομικοί ψάχνουν τον άνδρα. Πριν από λίγα λεπτά, Νίκο, οι 16χρονοι μαζί με τον πατέρα της και τη μητέρα της πέρασαν το κατόφλι της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης ώστε να καταθέσει όλα όσα έζησε σήμερα το πρωί το κορίτσι. Είναι μαζί, όπως είπαμε, με τους γονείς της. Θα δει φωτογραφίες σημασμένων υπόπτων εδώ στην αστυνομική διεύθυνση, μήπως και αναγνωρίσει σε αυτούς το πρόσωπο του άνδρα που την πλησίασε σήμερα το πρωί με αυτές τις διαθέσεις που μόλις είπαμε πριν από λίγο. Το πώς έγινε γνωστό. Αυτές οι φωτογραφίες προέκυψαν από συγκεκριμένο κατάστημα. Τώρα εδώ, κάτσε ένα λεπτό, γιατί εδώ η αστυνομία κάτι πρέπει να έχει. Δηλαδή, επειδή η κοπέλα είπε ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν μέσα σε ένα ταχυφαγείο, προφανώς πήγαν και βρήκαν από τις κάμερες το πλάνο του. Άρα, αν είναι κάποιος που φαίνεται καλά και είναι στη λίστα της αστυνομίας, θα πρέπει να αναγνωριστεί από την αστυνομία, έτσι δεν είναι? Από εκεί το βρήκανε και το δώσαν και οι ίδιοι στην αστυνομία. Πολύ καθαρά. Ακριβώς, φαίνεται πάρα πολύ καθαρά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήθελε οι αστυνομικοί να μιλήσουν με την κοπέλα ώστε να καταλάβουν αν πρόκειται για κάποιον άνθρωπο που ξέρουν καλά. Θα δούμε στην πορεία, θα δούμε στη συνέχεια, Νίκο. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον Άγγελο. Είναι μέσα στην αστυνομική διεύθυνση τώρα η κόρη με την μητέρα και τον πατέρα της. Τρέχει το ρεπορτάζ και θα σας δώσουμε τις λεπτομέρειες είτε εμείς είτε στο κεντρικό δελτίο.